Πάμε να κλείσουμε με ζωντανή σύνδεση με Γούβες και να πιάσουμε λίγο το θέμα των λαγοκέφαλων. Ένα θέμα που η εκπομπή και ο Όμιλος εδώ, η Crete TV, το έχει πιάσει δεκάδες φορές. Ο αριθμός αυξάνεται και τα προβλήματα πολλά, οι επιπτώσεις σοβαρότατες, κυρίως στους αλείς. Πάμε στον κύριο, τον πρόεδρο, τον κύριο Μανώλη Ματζαράκη. Είναι πρόεδρος Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Ηρακλείου. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά επίσης. Χριστός Ανέστη σε όλους. Είναι αυτό που λέμε σε κάθε σύνδεση, κάθε πέρυσι και καλύτερα, καθώς το πρόβλημα έχει ενταθεί, έχει οξυνθεί και είναι μεγαλύτερο σε σχέση με πέρυσι. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε γίνει γραφικοί πλέον. Από ό,τι σας είπα και το πρωί, πήρατε τηλέφωνο για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Εγώ θα ήμουν ευτυχής εάν καλούσατε και κάποιο αρμόδιο κάποια στιγμή στην εκπομπή σας να μας απαντήσει σε όλα αυτά. Σωστά, ξέρετε κύριε Ματζαράκη, την έχουμε κάνει τη συζήτηση και με αρμόδιους. Θα την επαναλάβουμε όμως. Δεσμεύομαι εγώ προσωπικά να την ξανακάνουμε πάλι. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Παναγιώτοπουλε, και τόσες φορές έχουμε γίνει γραφική πλέον να λέμε το ίδιο και το ίδιο πρόβλημα, χωρίς κανένα να σκύβει πάνω σε αυτό το πρόβλημα ή έστω ρε παιδί μου να δώσει μια λύση. Ας είναι και προσωρινή, αν και έχουμε προτείνει και στο παρελθόν ορισμένες λύσεις ή να εφαρμόσουμε αυτό που έκανε και η Κύπρος, δηλαδή που έδωσε κίνητρα, γιατί αν δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο, ποιος θα πάει να πιάσει ένα τέτοιο ψάρι το οποίο του είναι άχρηστο. Άρα λοιπόν χρειάζεται κάποιο κίνητρο και για τους επαγγελματίες και για τους ερασιτέχνες, οικονομικό κίνητρο εννοώ, ούτως ώστε να, με την υπεραλίευση να κρατήσουμε το συγκεκριμένο είδος σε ένα αριθμό χαμηλό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτά τα ψάρια δεν έχουν κανένα εχθρό. Και λογικό είναι, αυξάνονται και πληθύνονται καθημερινώς. Εγώ το σκάφος μου, αν γυρίσει η κάμερα, το σκάφος μου το έχω δέσει τώρα 4 μέρες. Αν γυρίσει η κάμερα, δεν θα ξαναπάω στην εργασία μου μέχρι να ξαναεπισκευάσω τα εργαλεία, γιατί τα εργαλεία μου είναι ακριβά, κάνουν 5.000 ευρώ, θέλουν 1,5 μήνα να τα αρματώσω, δηλαδή να ξαναφτιάξω άλλα, και αν δεν βγάλουμε τουλάχιστον τα χρήματα που δώσαμε για αυτά τα δίκτυα, πώς θα πάρουμε καινούρια. Κύριε Ματζαράκη, το διπλανό σκάφος... Ναι. Παρακαλώ, να παρακαλώ. Αναφερθούμε και λίγο στα προβλήματα. Μας παρακολουθούν τηλεθεατές. Πολλοί από αυτούς ίσως να μην γνωρίζουν τις επιπτώσεις της αύξησης του πληθυσμού των λαγοκεφάλων. Τι προκαλούν αυτά τα ψάρια στο επάγγελμά σας? Τι προβλήματα δημιουργούν? Για μας τα προβλήματα που δημιουργούν, εκτός ότι μας τρώνε τα αλιεύματα πάνω από τα δίχτυα, δηλαδή πάει στο δίχτυ και τρώει τα αλιεύματα, προξενεί και μεγάλες ζημιές στα δίχτυα, κάνει τρύπες δηλαδή στα δίχτυα, τα σκίζει, τα τρώει. Αυτό έχει μεγάλη γκάμα θυραμάτων, ζει εις βάρος όλων, μα όλων των ειδών των γηγενών, με αποτέλεσμα εμείς εκτός από ότι παθαίνουμε ζημιές τόσες πολλές στα εργαλεία μας και μας καταστρέφει, μας κλέβουν και το μεροκάματο. Δηλαδή και χαμένοι από τη μια μεριά και από την άλλη. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα τόσο οξύ. Εχθές το βράδυ πήγε το διπλανό αλιευτικό που είναι δένει από μέσα δίπλα μου. Εάν θα δείχτε τα δίχτυα και αυτινού του ανθρώπου, τον έχει καταστρέψει. Μάλιστα. Πρέπει και αυτός να κάτσει να τα μπαλώσει τώρα. Έχετε επιδιώξει να έρθετε σε επαφή με την αρμόδια υπουργεία προκειμένου να καταθέσετε προτάσεις και να απαιτήσετε απαντήσεις? Α, τι να σας πω τώρα. Εμένα η γλώσσα μου έχει βγάλει μαλλιά. 10 χρόνια φωνάζω τώρα. Τι ελκεθέ, τι υπουργεία, τι κανένας, μα κανένας δεν έχει σκύψει πάνω από αυτό το πρόβλημα. Να μας δώσει έστω μία λύση. Είχαν βγει κάποια κονδύλια από Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς εμείς η Ελλάδα δεν απορρόφησε καθόλου. Ενώ η Κύπρος εξασφάλισε για τους αλλιείς κάποια χρήματα τουλάχιστον να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους. Στην Ελλάδα, αν και έχω το έγγραφο, αν θέλετε, αν το λέγατε πιο μπροστά, μπορώ να σας το στείλω και με email, τι έκανε η Κύπρος με το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το λέει καθαρά, έχει εξασφαλιστεί ένα αρκετά μεγάλο ποσό
για τους Κύπριους αλλιείς. Και να φανταστείτε ότι στην Κύπρο είναι 360 τα αλλιευτικά σκάφη, ενώ σήμερα στη χώρα μας δραστηριοποιούνται 13.400 παράκτια αλλιευτικά σκάφη και όλοι αυτοί έχουν αφαιθεί στην τύχη τους και στη μοίρα τους. Στο Ηράκλειο, ο αριθμός των συναδέλφων σας ποιος είναι? Κοιτάξτε να δείτε, στο Ηράκλειο τα αλλιευτικά σκάφη έχουν μειωθεί σε βαθμό ανησυχητικό. Εάν θα κατεβείτε μία βόλτα στο Ηράκλειο, να φανταστείτε, εγώ είχα 149 μέλη πριν από 9-10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή ζήτημα να είμαστε κανιά 35-40 και σκάφη στο σύλλογο το δικό μου. Με τις αποσύρσεις που είχαν γίνει, όλοι έτρεξαν και παράδωσαν τις άδειές τους, διότι το επάγγελμα αυτό δεν είναι τόσο βιώσιμο. Το ανησυχητικό, να σας πω κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι αλλιείς. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Δηλαδή, ποιος πατέρας και ποιος θα πει στο παιδί του, τέλος πάντων, να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα, όταν και ο ίδιος βιώνει τόσα πολλά προβλήματα και η πολιτεία να είναι παντελώς απούσα σε όλα αυτά. Είναι πράγματι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Μάλιστα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν. Όχι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για νέους αλλιείς, δεν υπάρχουν και κίνητρα. Και κίνητρα. Πόσα, για να κάνεις τώρα ένα καινούριο αλλιευτικό, θες να πούμε 70-80 χιλιάδες ευρώ. Ποιος θα πάει να κάνει μια τέτοια επένδυση, να κάθεται να μην έχει μεροκάματο και απ' την άλλη να φωνάζει και για τα τόσα προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο οι λαγοκέφαλοι. Εδώ έχουμε μπλέξει, να πούμε, με φώκες, έχουμε μπλέξει με χελώνες, έχουμε μπλέξει με δελφίνια. Έχουμε ένα σωρό τέτοια προβλήματα. Έχει βγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια ποσό για τα αποζημιώσεις από θαλάσσια θηλαστικά. Μάλιστα. Αν ακούσατε τίποτα εσείς, ακούσαμε κι εμείς. Μάλιστα. Κύριε Ματζαράκη, τι να πούμε. Θα πω αυτό που λέω κάθε φορά, να βρεθεί λύση βέβαια, αλλά δεν έχει βρεθεί μέχρι και σήμερα. Το πρώτο ρεπορτάζ μαζί το κάναμε πριν από 6-7 χρόνια, θυμάμαι, και μετά από 7 χρόνια σήμερα τα πράγματα είναι χειρότερα. Είμαστε ακριβώς τον ίδιο παρονομαστή. Ακριβώς. Τα πράγματα έχουν χειροτερέψει, γιατί τα λέγαμε ότι αυτό θα καταντήσει μάστιγα. Το είχα τονίσει 10 φορές. Μάλιστα. Όταν ένα ψάρι έχει έρθει από άλλο ωκεανό, δηλαδή έχει περάσει τη διόρυγα του Σουέζ, μπει εδώ πέρα, είναι τόσο τοξικό και ζει εις βάρος των άλλων ειδών, το ξέρετε ότι έχουμε να βγάλουμε χταπόδι αρτιμελές τώρα και 2-3 χρόνια? Βγάζουμε τα χταπόδια και έχουν 2-3 πλοκάμια για να λείπουνε. Μάλιστα. Και μάλιστα προχθές ο γιος μου εξεψάρισε ένα τέτοιο, ένα λαγόψαρο, και σηκάναμε μια συζήτηση για τους λέω, το λαγόψαρο τα τρώει τα πλοκάμια. Μου λέει, ένα σεισμήνερες τα τρώνε. Και όπως πιάνουμε το λαγόψαρο από την ουρά για να το σηκώσουμε να το πετάξουμε, έβγαλε από το στομάχι του μέσα τον ποκλαμό του κταποδιού. Μάλιστα. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα. Κύριε Ματζαράκη, να σας ευχαριστήσω. Κάναμε μια συζήτηση. Εγώ δεσμεύομαι να την ανοίξουμε ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα και με τη συμμετοχή φορέων και εμπλεκόμενων αρχών και ερευνητών. Να είστε καλά. Να σας παρακαλέσω πάρα πολύ, ναι. Ένα αρμόδιο, ένα, έστω αν είναι βουλευτής, δεν ξέρω, από το ΕΛΚΕΘΕ κάποιος, να μας πει, να δώσει μία λύση. Μάλιστα. Αλλά μία λύση η οποία να καλύπτει τους επαγγελματίες αλλιείς. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει τόσο πολύ. Δεν μπορεί καταρχήν για να γυρίσει, κύριε Παναγιωτέπουλο, η προπέλα θέλει πετρέλαιο. Τα πετρέλαια έχουν πάει όλα στα ύψη. Βέβαια. Κύριε Ματζαράκη. Οι κινητήρες των αλλιευτικών είναι μεγάλοι. Σίγουρα. Να μας πει τι θα κάνουμε. Υπάρχει φως στον ορίζοντα. Στον ορίζοντα, αλλιώς άμεν είναι να παραδώσουμε και εμείς τις άδειές μας και θα επαναλάβουμε τη συζήτηση. Δεσμευόμαστε. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε.